προς το ιστορικό της υπόθεσης, θέλω να εκφράσω κατεμάτων συλληπιτήρια στη σύζυγο, τα παιδιά, τους οικείους του εκπληκτικότητα συναδέλφου μας. Επίσης και τα συλληπιτήρια όλων των συναδέλφων της αστυνομικής κυρίευσης της οποίας προείσταμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την υπόθεση. Χθες το βράδυ, 11:25, στην Ανδραβίδα, καθώς επέστρεφαν στο σπίτι τους ο αστυνομικός με ένα φίλο του, είδαν έξω από την οικία του φίλου του ένα άτομο να προσπαθεί να διαλύσει την πόρτα. Τότε προσπάθησαν να τον αγκινητοποιήσουν. Ο δράστης έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε ελαφρά στο θώρακα του φίλου του και θανάσιμα στα πλευρά των συνάδελφων. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και εξαφανίστηκε σε άγνωστη κατεύθυνση. Από τη στιγμή εκείνη άρχισαν συγκεκριμένες έρευνες τόσο από δυνάμεις της περιοχής όσο και από την ευρύτερη περιοχή και από την Αθήνα. Οι έρευνες εστιάστηκαν σε Ρωμά από την περιγραφή που είχαμε για τον δράστη. Από παρακείμενο καταδυσμό έγιναν 14 στοχευμένες προσαγωγές και μεταξύ των προσαρτέντων ήταν και ο δράστης, ο οποίος στην αρχή αρνήθηκε ότι ήταν ο δράστης, στη συνέχεια όμως ομολόγησε. Το μαχαίρι το οποίο χρησιμοποίησε δεν βρέθηκε ακόμα, το κάπου το έχει πετάξει σε δύσβατη περιοχή και θα οδηγηθεί στο εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.